έτσι. Σε συμπλήρωμα αυτών που είπε ο Γιώργος, θέλω να πω το εξής. Δεν ήταν μόνο το θέμα της τελευταίας δροσής. Πριν από τρεις εβδομάδες που είχαν γίνει πάλι κάτι αντίστοιχο, είχε φύγει πάλι αυτό το κομμάτι του δρόμου μέχρι αυτό το σημείο. Ήρθε λοιπόν ο Δήμος και έριξε εδώ πέρα 3α, το οποίο το άφησε επί τρεις εβδομάδες. Ενώ κανονικά έπρεπε να πέσει απευθείας και πίσω, ούτως ώστε να μην δημιουργηθεί αυτό το φαινόμενο που δημιουργήθηκε τώρα. Γιατί με την βροχή τη περασμένη εβδομάδα, το περασμένο Σάββατο που έβρεξε πάλι, πήρε όλο αυτό το 3α, πήρε όλο αυτό το 3α και τον έκανε το δρόμο έτσι. Ο δρόμος ήταν μέχρι εδώ έτσι, μέχρι την περασμένη εβδομάδα. Και εν συνεχεία με την τελευταία βροχή έγινε, διότι κατέφαγε το νερό από αυτό το σημείο όλη την άσφαλτο και δημιούργησε αυτό το χάος που δημιουργήθηκε. Είναι τρομακτική εικόνα. Άρα η ευθύνη είναι και του Δήμου, ο οποίος δεν μερίμνησε να κλείσει αυτό το κομμάτι κατευθείαν αμέσως όταν δημιουργήθηκε το πρόβλημα, να το κλείσει. Και εκτός αυτού, δεν βλέπετε μόνο αυτά. Έπρεπε να το δείτε εκείνη την ημέρα. Κινδυνεύσαν και ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Αυτό που είπε ο Γιώργος. Με τους κουβάδες προσπαθούσαμε, ας πούμε, να βγάλουμε τα νερά από τα υπόγεια και από τα σπίτια. Είναι κατάντια αυτό και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Εγώ θεωρώ ότι εδώ, αυτή τη στιγμή, έπρεπε να υπάρχει εισαγγελέα υπηρεσία. Εσεί τώρα πώ ζείτε, δεν μπορείτε να φέρετε τα μάτια. Τίποτα, δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είδατε ότι πήρα το μηχανάκι για να μπορώ να κινούμε, α πούμε, ότι πήρα το μηχανάκι τώρα. Και ποιο ξέρει πώ θα κάνει για να φτιαχτεί αυτό το δρόμο. Αν φτιαχτεί, θα φτιαχτεί πάλι ημετελώς. Διότι εδώ πρέπει να μπουν αγωγοί μεγάλοι, όχι τα 80 που λέτε. 500 αυτοί οι τεράστιοι που έχουν και τι αποχετεύσει, ούτω ώστε να μην αντιμετωπίσετε αυτό το πλημμυρικό φαινόμενο του Παπα-Νικολάου. Εάν δεν γίνουν αυτά, πάλι ημίμετρα θα είναι. Ανά πάσα ώρα και στιγμή. Και τα λέμε στους Δήμους, τα λέμε στην ΕΙΑΘ και ο ένας μας παίζει μπαλάκι στον άλλο.